Η κακοκαιρία Μύδια σαρώνει την Κρήτη με πολίτες ορεινές περιοχές να ξυπνούν σε λευκό τοπίο καθώς τα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους σε χαμηλότερα υψόμετρα. Στα λευκά ντύθηκε και η Αγία Βαρβάρα. Μετά τις 4 ξημερώματα άρχισε να στρώνει το χιόνι εδώ στην περιοχή με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Τα ξημερώματα άρχισε να το στρώνει πάρα πολύ καλά. Ωραίο είναι το χιόνι, χρειαζόταν τη φέτος τα βουνά μας ήταν άδεια από χιόνια. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να ζήσουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε με το χιόνι. Μια φορά είναι το χρόνο το χιόνι σε κάθε μια περιοχή το πολύ. Καλώς ορίστε στην Αγία Βαρβάρα, τη χιονισμένη. Ελάτε, σας χαιράσουμε ένα ποτό με το κρασί μας, με τη ρακή μας. Είναι για να σκοτώνει τα μικρόβια, κύριε Χαρδαλιά. Η φύση είναι για να σκοτώνει τα μικρόβια. Στην Αγία Βαρβάρα, δύο νταλίκες δίπλωσαν στον δρόμο, ενώ λόγω του παγετού άλλα 5 οχήματα εγκλωβίστηκαν στο χιόνι. Οπότε νωρίς το πρωί στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως είπα, λόγω του πάγου των χαμηλών θερμοκρασιών υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά ευτυχώς πολύ γρήγορα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε το λευκό επισκέπτη σε Αγία Βαρβάρα, Πρινιά, Ασίτες και Κρουσόνα, όπως και χαρούμενες εικόνες με χιονοπόλεμο. Εμένα το χιόνι είναι ο αγαπημένος μου καιρός. Και εμένα πάρα πολύ. Πολύ και πιάνουμε πολλούς χιονάνθρωπους. Ευτυχώς μετά από τόσα χρόνια ξαναείδαμε καλή χιονιά στο χωριό μας. Ώρα για χιονοπόλεμο. Πάντα. Κρυώνεται. Κάνει λίγο κρύο, αλλά είμαστε εδώ, τα απολαμβάνουμε, παίζουμε. Από πού έχετε έρθει? Εγώ προσωπικά από το Ηράκλειο. Τα παιδιά είναι από τις Δαφνές. Και τι SMS στείλατε? 6, αφού αθλούμαστε τώρα. Από τα ξημερώματα, το χιόνι έπεφτε πυκνό και στον Κρουσόνα, με μηχανήματα του Δήμου να παρεμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή για να κρατήσουν ανοιχτό το δικό δίκτυο. Delivery ακόμα και με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Αναγκαστικά πρέπει να δουλέψουν τα μαγαζιά μας και λόγω και της κατάστασης που επικρατεί, κάπως πρέπει να ζήσουμε, να βγάλουμε το ψωμί μας. Ο λευκός επισκέπτης και στο Κρουσόνα. Το τοπίο μαγευτικό. Η χιονόπτωση ξεκίνησε 3 ώρα τα ξημερώματα. Και τι ώρα το θρώσα? Σε μία ώρα μέσα. Εντάξει, ωραίο είναι το τοπίο, φανταστικό. Απλά πρέπει να προσέχει ο κόσμος με το δρόμο. Από πού ήρθατε εσείς? Από το Ηράκλειο. Οπότε, ώρα για χιονοπόλεμο? Για χιονοπόλεμο, πολύ ωραία περίπτωση, όντως. Είναι καλή αφορμή. Έχει ήδη ξεκινήσει, όπως βλέπετε. Αγόρασα γάδια. Δεν προλάβαμε μόνο και τη μάσκα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει η Κρήτη γιατί εγώ δεν είμαι από εδώ, είμαι αναπληρώτρια. Πού είσαι εσύ? Είμαι από Χαλκιδική και εκεί μας χιόνισε πάρα πολύ. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ όμως εδώ στην Κρήτη. Συνδυάζει τα πάντα, έχει βουνό, έχει θάλασσα, το οποίο είναι τέλειο. Συστήνουμε στους συμπολίτες μας στην διαδρομή από Γωνιές προς Ανόγια, από Κράση προς Οροπέδιο Λασιθίου και επίσης στον Δήμο Βιάνου από Αμυρά Πεύκο, σε αυτή την περιοχή που και εκεί χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες. Στα όλοι έχουν πολλάζα, όλοι. Υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχει. Εγώ πήγα με τα πόδια, δεν μπορώ να πάω να αμάξι. Τώρα τζάκι και καλό φαγητό. Τζάκι, σόμπα, φαγητό, ναι. Πολλές παραγγελίες. Από τα γύρω χωριά και από το Κρουσόνα. Ναι, από γύρω χωριά, από το χωριό μας. Ο κόσμος αγοράζει τώρα με το κρύο. Πάει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Το σώπατο τα ίδια νιούζο γράφησα στο χιόνι. Την ομορφιά σου να θωρεί ο ήλιος να τη λιώνει.